Υπάρχουν όμως συνάδελφοι, πρόεδροι της Ομοσπονδίας και μέλη της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, αναπληρωτές χιλιάδες που αυτή τη στιγμή είναι με το χαρτί της απόλυσης στο χέρι. Και σε αυτούς τους συναδέλφους δεν μπορούμε, δεν έχουμε το δικαίωμα να τους πούμε ότι η ζωή τους, τα δικαιώματά τους, το μέλλον τους δεν προβλέπεται να συζητηθεί επειδή δεν υπάρχει άρθρο στο καταστατικό. Επιτρέψτε μου! Δεν γίνεται! Λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων που πετιώνται στον δρόμο, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες εδώ και χρόνια, και πρέπει αυτά τα προβλήματα, οι δικές τους αγωνίες, να γίνουν θέμα αυτού του συνεδρίου. Αυτό περιμένουν. Και χρειάζεται όλοι εδώ, πέρα από μικρό, ας το πούμε, σκοπιμότητες παραταξιακές, οι αντιπρόσωποι της 80ης Γενικής Συνέλευσης να το λάβουν αυτό υπόψη. Γιατί έχουν εκλεγεί από τα σωματεία τους, στα οποία έχουν ψηφίσει χιλιάδες συμβασιούχοι. Και αυτοί οι συνάδελφοι απαιτούν να συζητηθούν τα ζητήματα των προσλήψεων, του προσοντολογίου, του πλαίσιου πάλι. Και πρέπει, και κλείνω με αυτό, να λάβετε υπόψη ότι υπήρξε δήλωση 25 τουλάχιστον, είναι πολύ παραπάνω μέσα εδώ, εκλεγμένων αντιπροσώπων που ζητάνε το αυτονόητο.